Ναι. Την Αγία. Όπου θα επικρατήσει ο νόμος, αυτό που γίνεται εδώ είναι εξωφρενικό και απράδεκτο. Από ό,τι ξέρω, μόνο στην Ελλάδα γίνεται σε αυτό το βαθμό η αυθάδη καταπάτηση του νόμου και η κατάχρηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει αυτού του τύπου η διαφήμιση. Αλλά, όπως λέγεται, μέσα στην πολυνομία που υπάρχει στην Ελλάδα, ένας νόμος χρειάζεται. Ότι οι νόμοι θα εφαρμόζονται στο εξής. Και αυτό κανένας δεν το τολμά. Γιατί ο καθένας νιώθει ότι προστατεύεται από την παρανομία. Ένας παρανομία άλφα, άλλος βήτα, άλλος γάμα, κανέναν όμως δεν συμφέρει η τήρηση του νόμου που θα μπορούσε να απαλείψει αυτό το άγχος. Σας κάνω και μια ερώτηση που ίσως είναι λίγο πιο ενοχλητική. Τα κόμματα της αριστεράς, για παράδειγμα, γιατί διαφημίζονται? Δεν θα έπρεπε να δώσουν, ας πούμε, το παράδειγμα, να πούν όχι, εμείς δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το πεδίο, το παράνομο πεδίο? Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω, και αυτά μετέχουν στη δημόσια ζωή μας με ό,τι περίπου έχει διαμορφωθεί σαν κανόνες. Και αυτά παραβλέπουν για να εξυπηρετήσουν ένα ευρύτερο σκοπό, για να εμφανίσουν την παρουσία τους. Παραβλέπουν τις αρνητικές πλευρές αυτής της εφτάδης παραβίασης των νόμων. Εγώ να προσθέσω μια λέξη. Ζούμε ουσιαστικά σε ένα ακήρυχτο εμφύλιο πόλεμο με θύματα εκατόμπες νεκρούς κάθε χρόνια, αδοκοχαμένους, αδικοσκοτωμένους, με κατεστραμμένη τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι επεξεγγέλαση, δεν είναι απλώς μια ρομαντική φωνή που ακούγεται ή μια φωνή έσχατης διαμαρτυρίας από ανθρώπους που έχουν πληγεί. Είναι μια κυριολεκτικά εθνική ανάγκη. Πού υπάρχει εδώ εσείς? Είναι μια γενοκτονία αυτό που γίνεται. Και για τούτο θα έπρεπε να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι οργισμένες φωνές και να συντονιστεί η δραστηριότητα ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ.